Μία ακόμα φιλική αναμέτρηση έδωσε η ποδοσφαιρική ομάδα του ΣΥΝΚΑ στις Μουρνιές. 15 μέρες ουσιαστικά πριν από την έναρξη του πρωταθλήματος. Μόλις το τρίτο λεπτό ο Πετράκος έβγαλε την σέντρα. Ο Παναγιωτόπουλος σημάδεψε τον δοκάρι. Πρώτη καλή στιγμή λοιπόν στο παιχνίδι. Ο Μαζιώτης συνέχεια γυρίζει γυμνά στο 12. Έκανε εκπληκτική παλιά στον Πετράκο. Αυτός κοντρόλερ μπήκε στην περιοχή. Νίκησε τον τροματοφύλακα της ΚΑΠΑ 19 του Πλατανιά και έκανε το 1-0. Ξανά η πολύ όμορφη πάσα από τον Μαζιώτη και το εξίσου όμορφο κοντρόλ από τον Πετράκο, ο οποίος σημειώνει ένα ακόμη τέρμα και βάζει μπροστά το ΣΥΝΚΑ. Προσπάθεια για τους φιλοξενούμενους από αριστερά. Η μπάλα θα φτάσει στον Τσακμάκη, στο 17 βρισκόμαστε. Αυτός θα προσπαθήσει να νικήσει όλη την άμυνα του ΣΥΝΚΑ, θα τα καταφέρει, θα κερδίσει το κόρνερ. Προσπάθεια με τον Αμαραντίδη στο 19, ο οποίος θα πασάρει στον Τσακμάκη την κατάλληλη χρονική στιγμή. Αυτός θα κοντρολάρει και συνέχεια θα νικήσει τον Βλαχάκη για να κάνει το 1-1 στο 19. Ξανά η ωραία πάσα του Αμαραντίδη και το πλασέ από τον Τσακμάκη για την ισοφάριση. Τα πανηγύρια φυσικά από τους παίκτες του Πλατανιά. Προσπάθεια με τον Βεστάκη, ο οποίος θα κάνει ωραία την τρίπλα, θα φέρει την μπάλα στο δεξί, θα σουτάρει, η μπάλα θα περάσει όμως έξω από τα δοκάρια. Λάθος της άμυνας στο δεύτερο μήκρο 48. Αυτός θα κλέψει την μπάλα ο Μαθιουδάκης, ο οποίος θα νικήσει και τον τραυματοφύλακα θα κάνει το 2-1. Έτσι λοιπόν με το καλημέρα στο δεύτερο μέρος οι ποδοσφαιριστές του Θανάση Κολτσιδάκη παίρνουν κεφάλι εκ νέου στο γήπεδο των Μουρνιών, τα πανηγύρια φυσικά. Καρβουνιάρη στην βαθιά παλιά, στην απέναντι πλευρά. Ένα σουτ με τη μία, η μπάλα θα περάσει έξω από το αριστερό κάθετο δοκάρι. Νέα καλή στιγμή για το ΣΥΝΚΑ. Βουκελάτος, ο οποίος με ένα φαλτσαριστό σουτ δοκίμασε να ισοφαρίσει. Δεν τα κατάφερε, όμως ότι δεν κατάφερε σε εκείνη τη φάση, τα κατάφερε στο 89. Με αυτό εδώ το σουτ γίνεται το 2-2, το οποίο έμελε ουσιαστικά να είναι και το τελικό αποτέλεσμα στο γήπεδο των Μουριών. Ξανά Βουκελάτος, ο οποίος με το δεξί θα νικήσει τον τερματοφύλακα του ΣΥΝΚΑ για να κάνει το 2-2. Ναι, καταρχήν να πούμε για το φιλικό ότι παίξανε δύο εντεκάδες για να δούμε σε τι κατάσταση είναι όλα τα παιδιά, γιατί είχαμε καιρό να παίξουμε φιλικό. Νομίζω ότι δείξαμε καλό πρόσωπο και στα δύο ημίχρονα. Δημιουργήσαμε αρκετές ευκαιρίες. Θα έλεγα έχουμε ένα θέμα, ένα πρόβλημα μάλλον στο να τελειώνουμε τις φάσεις με γκολ. Γιατί δημιουργήσαμε πολλές ευκαιρίες και πετύχαμε μόνο δύο γκολ. Αλλά νομίζω ότι είναι κάτι που διορθώνεται γιατί έχουμε καλούς ποδοσφαιριστές. Έχουμε ακόμα χρόνο, όπως είπατε, 15 μέρες για να δουλέψουμε και να το φτιάξουμε. Ο όμιλος της ΓΑΜΑ Εθνικής είναι ένας όμιλος δύσκολος, με ιστορικές ομάδες. Το πρόγραμμα για μας, όπως το βλέπεις, σίγουρα λες ότι είναι ένα δύσκολο ξεκίνημα. Όταν στα πρώτα, αν δεν κάνω λάθος, 8 παιχνίδια έχεις μόνο 2 εντός έδρας. Αλλά υπάρχει μεγάλη εμπιστοσύνη στην ομάδα, στους παίκτες και νομίζω ότι θα ξεκινήσουμε και θα πάμε και θα συνεχίσουμε καλά. Okay, πράγματι, ήταν ένα παιχνίδι εκπαιδευτικό. Ένα παιχνίδι το οποίο θέλαμε να δούμε λίγο τις πραγματικές δυνατότητες της ομάδος. Όπως γνωρίζετε, η ομάδα το καλοκαίρι με τις ανακατάξεις που γίνανε στην ουσία είχε ξεμείνει από ποδοσφαιριστές. Είχαν μείνει πολύ λίγα παιδιά. Αναγκαστήκαμε να προωθήσουμε παιδιά πολύ μικρή ηλικία, τα οποία όμως είναι ταλαντούχα, τα οποία έχουν πολύ καλή εκπαίδευση. Και αυτό που θα κοιτάξουμε στο επόμενο διάστημα και μέσα από τα φιλικά παιχνίδια είναι να μπορέσουν να αποκτήσουν σημαντικές εμπειρίες για το πρωτάθλημα της ΚΑΠΑ 19. Αλλά επειδή και στόχος της μεγάλης ομάδος είναι σταδιακά, ένα εξάμηνο ή ένα χρόνο, να προωθούνται παιδιά που έχουν ταλέντο και ικανότητες στην πρώτη ομάδα, να μπορέσουμε να τα δουλέψουμε σωστά έτσι ώστε να είναι πανέτοιμα όταν χρειαστεί για να ανέβουν στην πρώτη ομάδα. Σήμερα ήταν ένα παιχνίδι που και το ΣΥΝΚΑ ήταν μια ημερομηνία που ήθελε να παίξει ένα παιχνίδι. Είναι πολύ ποιοτική ομάδα, αναμφίβολα. Της ευχόμαστε καλή επιτυχία στο πρωτάθλημα. Και για μας ήταν ένα πολύ ωραίο παιχνίδι γιατί και τα παιδιά έπαιξαν απέναντι σε μια ομάδα ΓΑΜΑ Εθνικής με πολλή ποιότητα. Και σίγουρα το ότι σκόραραν δύο γκολ και πήραν και ένα θετικό αποτέλεσμα από άποψη ψυχολογίας και από άποψη δυνατοτήτων τους δίνει το δικαίωμα να ονειρεύονται για το μέλλον. Για το δικό σου ρόλο, ο οποίος είναι ένας διαφορετικός ρόλος από ό,τι έχουμε συνηθίσει, ένας ρόλος ο οποίος έχει άμεση σχέση και με την πρώτη ομάδα από ό,τι έχουμε μάθει, αφού θα υπάρχει επικοινωνία σε όλα τα επίπεδα τουλάχιστον. Πράγματι, ένας νέος ρόλος, προπονητής στην ΚΑΠΑ 19 από φέτος. Σίγουρα ο δικός μου στόχος, επειδή μου αρέσει να δουλεύω με νέα παιδιά, είναι να μπορέσουμε σταδιακά τα παιδιά τα οποία έχουν τις ικανότητες, την προσωπικότητα και φυσικά την παιδεία, γιατί δίνουν πάρα πολύ μεγάλη βάση σε αυτό. Σε συνεργασία που θα έχουμε και με τα σχολεία, να μπορέσουν τα παιδιά αυτά να βρίσκονται στην πρώτη ομάδα, όπως έγινε πρόσφατα στο φιλικό με την Παλιόχωρα, που τρία παιδιά, μάλιστα ο ένας του 2003, πήρε μέρος στο παιχνίδι αυτό. Σήμερα αγωνίστηκαν παιδιά του 2005, μάλιστα ένας, άλλα παιδιά του 2003, του 2004,
Άρα καταλαβαίνουμε ότι είναι ένας ρόλος πάρα πολύ υπεύθυνος. Θα προσπαθήσουμε αυτά τα παιδιά που είναι ταλαντούχα να μπορέσουν να δουλέψουν σε επαγγελματικές συνθήκες, όπως έχει αρχίσει να γίνεται εδώ και 4η εβδομάδα μπαίνουμε τώρα στο Μάλεμε. Με όλες τις συνθήκες που είναι πολύ επαγγελματικές, τα γυμναστήριά μας, τα δύο γήπεδα με φυσικό χορτάρι. Σίγουρα αυτά τους δίνει τη δυνατότητα να δουλέψουν πάρα πολύ επαγγελματικά. Είναι πλέον στο χέρι τους και στο μυαλό τους να καταλάβουν ότι το ποδόσφαιρο είναι η μόνη διέξοδο που θα έχουν μαζί με τις σπουδές τους και να μπορέσουν να κάνουν κάτι πάρα πολύ καλό στο μέλλον.